η ενότητα που έχουμε υιοθετήσει στις τελευταίες εκπομπές και αφορά βέβαια ζωντανές συνδέσεις με διάφορες περιοχές της Κρήτης, την χάνει αποδοχής και ανταπόκρισης και από τους τηλεθεατές, πολλά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε. Και εμείς συνεχίζουμε. Πρώτη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής με περιοχή εντός της Κρήτης. Βλέπουμε τον κύριο Γιάννη Βαρδά, σωστά? Σωστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Πρόεδρος τοπικής κοινότητας Καλού Χωριού Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ναι, και εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Λοιπόν, για πείτε μας, σε ποιο σημείο βρίσκεστε, αν δεν κάνω λάθος, στο βούλισμα? Είμαστε, ναι, στο βούλισμα, στη μία από τις τρεις παραλίες του τοπικής κοινότητας Καλού Χωριού και στην πιο επισκέψιμη του τόπου μας και την πιο διαφημισμένη, να πω, μία από τις καλύτερες παραλίες της Κρήτης. Έρχονται από όλη την Κρήτη και από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα καθαρά νερά και το ωραίο τοπίο που προσφέρει. Μάλιστα, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή βέβαια και ζωντανή εικόνα, live εικόνα ναι, από βούλισμα, μία πανέμορφη περιοχή. Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα, και αυτός είναι και ο στόχος της ζωντανής σύνδεσης. Το κλίμα, η ψυχολογία, οι προσδοκίες εκεί των επιχειρηματιών, των κατοίκων, ποιες είναι, πώς είναι τα πράγματα? Ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα τον Ιούνιο, αλλά όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε μία αλλαγή στις κρατήσεις. Και θεωρώ ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα πάμε ακόμα καλύτερα. Έχουν ανοίξει και τα τρία μεγάλα ξενοδοχεία εδώ του Καλού Χωριού και τα διαμερίσματα έχουν ικανοποιητικές κρατήσεις και αυτά. Και υπάρχει και προσέλευση και από όλους τους νομούς της Κρήτης στα Σαββατοκύριακα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πάμε σε μια καλή τουριστική σεζόν μετά τις 10 Ιουλίου και θα έχουμε ένα πιο καλό κλίμα. Καλή και τουριστική σεζόν, να συνυπολογίσουμε βέβαια και τη δύσκολη συγκυρία και την γενικότερη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε λόγω της πανδημίας. Μιλήσατε για κρατήσεις, μιλήσατε για εσωτερικό τουρισμό, κυρίως στα Σαββατοκύριακα, ακόμα και χανιώτες καταφτάνουν στην περιοχή σας, στηρίζουν εκεί τον τόπο σας. Από τις ξένες αγορές, ποιοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε Γερμανούς και Σουηδούς κατά κύριο λόγο, από ό,τι βλέπουμε αυτές τις μέρες. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι θα ανοίξει και στις άλλες αγορές ο τόπος και θα προσέλθουν και από άλλα μέρη. Μάλιστα. Σε σχέση βέβαια με πέρυσι, εντάξει, πέρυσι είχαμε χάσει βέβαια ένα πολύ μεγάλο μέρος όλο τον Ιούνιο. Υπάρχει προσδοκία ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα βλέπουμε ότι θα αλλάξει το όλο κλίμα που υπάρχει. Θεωρώ και ότι και με τον εμβολιασμό έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη πορεία στον τουρισμό. Γενικά τρέχει η εμβολιαστική διαδικασία στο Λασίθι, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου? Ναι, έχουμε κάνει και κάποιες συναντήσεις εδώ με το Δήμο Αγίου Νικολάου για να δούμε πώς μπορούμε να καταφέρουμε να αυξηθεί το ποσοστό του εμβολιασμού, ούτως ώστε να έχουμε πιο πολύ ασφάλεια για να είμαστε και σε καλό επίπεδο και σε αυτό το κομμάτι. Για πείτε μας, η χθεσινή ημέρα ή η σημερινή είναι πιο καυτή εκεί για την περιοχή σας? Η χθεσινή ημέρα ήταν πιο καυτή. Σήμερα έχουμε ένα ελαφρύ αεράκι που έχει κατεβάσει λίγο τη θερμοκρασία. Ναι. Χθες ήταν αποκλειστική, να πούμε έτσι, η ατμόσφαιρα. Και βλέπουμε σήμερα όμως ότι άλλαξε λίγο η κατάσταση και έχει υδροστήσει. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε. Καλή σεζόν και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να καλά, κύριε Βάρδα. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλες δύο παραλίες εδώ στο Καλό Χωριό που είναι και αυτές πολύ ωραίες και θεωρούμε ότι μπορούν να είναι και αυτές επισκέψιμες ώστε να καλύψουμε όλο το εύρος των επισκεπτών μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλά.